στο στέκι πολιτισμού της ΚΝΕ φιλοξενείται έκθεση της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art με αντιπροσωπευτικά έργα από την έκθεση κάτω από τον ίδιο ουρανό, η οποία από πέρσι ταξιδεύει σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης για να περάσει το αντιπολεμικό μήνυμα που ενώνει τους καλλιτέχνες των Βαλκανίων. Στην έκθεση αυτή διοργανώνουμε ξεναγήσεις, μπορεί κάποιος να έρθει και να του μιλήσουμε για κάθε έργο. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των επισκεπτών, είναι συνεχής η ροή και οργανώνουμε ξεναγήσεις προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα έργα, γιατί μας ενδιαφέρει ως καλλιτέχνες να περάσουμε τη σκέψη μας στο ευρύ κοινό και να προβληματίσουμε. Τα έργα χωρίζονται σε τέσσερις θεματικές. Η πρώτη αφορά τις αιτίες των πολέμων, που πάντα είναι οι ίδιες. Πρόκειται για τους ανταγωνισμούς, για το μοίρασμα των αγορών, των εδαφών και μέσα από τα έργα μας προσπαθούμε αυτό να το εικονοποιήσουμε. Η δεύτερη ενότητα αφορά τις συνέπειες του πολέμου. Καταπιανόμαστε σε μεγάλο βαθμό με το προσφυγικό ζήτημα, με το θάνατο και τη δυστυχία που σκορπά ο πόλεμος. Σήμερα, πρόσφυγας, όπως απέδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα, μπορεί να γίνει ο καθένας, ακόμα και μέσα στην ίδια του τη χώρα. Μας ενδιαφέρει να δείξουμε ποια είναι η αιτία που δημιουργεί την προσφυγιά. Οι ίδιοι που σε καιρό υπεριαλιστικής ειρήνης εκμεταλλεύονται τους λαούς, είναι εκείνοι που δημιουργούν και τους πολέμους. Αυτή είναι η τρίτη μας ενότητα, που παρουσιάζει τη ζωή των εργατών την εποχή της υπεριαλιστικής ειρήνης. Η τέταρτη ενότητα έχει ως τίτλο «Τι πρέπει να γίνει». Παρουσιάζουμε τον κόσμο έτσι όπως τον ονειρευτήκαμε, όμως βασίζουμε τα όνειρά μας σε επιστημονική προσέγγιση του κόσμου. Γι' αυτό και θα δείτε στην έκθεση τα πορτρέτα του Κάρολ Δαρβίνου και του Κάρολ Μάρξ. Και καταλήγουμε προτείνοντας στο λαό, αντί να στρέψει τα όπλα του απέναντι στο λαό που του παρουσιάζουν ως εχθρό, να τα στρέψει απέναντι στους δυνάστες του. Εδώ στη γωνιά του στέκιου πολιτισμού έχουμε απευθύνει κάλεσμα σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες που αγαπούν τη φωτογραφία να αποφανατίσουν από την δική τους ερωτική γωνία την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, και να μας δείξουν ότι τους δίνει πραγματικά έμπνευση στο σήμερα. Στο κάλεσμά μας ανταποκρίθηκαν μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες φωτογράφοι, αλλά